με τις πασχαλινές δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τις πρωτοβουλίες των βιβλιοθηκών στα Χανιά. Πώς έχουμε στηρίξει αυτές τις δράσεις, αυτές τις δομές? Πάμε στην κυρία Αρχοντούλα Χουδαλάκη, είναι βιβλιοθηκονόμος στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να σας πούμε λοιπόν ότι οι παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων, με αφορμή την εορταστική περίοδο του Πάσχα, έχουν ετοιμάσει με πολύ πολύ μεράκι και μεγάλη χαρά φυσικά όμορφες δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, που τόσο μας έχουν λείψει εδώ που διανύσαμε. Και τόσο απαραίτητες είναι βέβαια. Βεβαίως, σε δύσκολες περιόδους. Βέβαια. Ακριβώς. Η συναστροφή με τα παιδιά είναι πάντα απαραίτητη και έχει και θεραπευτικές ιδιότητες, θα έλεγα. Το ζούμε πολύ εμείς εδώ στις παιδικές βιβλιοθήκες με τα παιδάκια μας. Οι δράσεις αυτές, θέλω να σας πω, ότι θα περιλαμβάνουν αφηγήσεις βιβλίων και παραμυθιών, πασχαλινές χειροτεχνίες και κατασκευές με διάφορα υλικά όπως σπηλό, χαρτόνια και πολλά πολλά χρώματα. Θα γίνουν μουσικές συναντήσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις που δεν θέλω να τις μαρτυρήσω φυσικά τώρα. αλλιώς δεν θα είναι έκπληξη. Σωστά. Να πούμε ότι οι δράσεις αυτές απευθύνονται στη τρυφερή αυτή ηλικία του 5 έως 10 ετών. Είναι μια πολύ, σημαντική περίοδος στη ζωή των παιδιών, όπου εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά πραγματικά, και εμείς συμβάλλουμε οι βιβλιοθηκονόμοι σε αυτό το κομμάτι, να αγαπήσουν το βιβλίο. Αν το αγαπήσουν σε αυτές τις ηλικίες και σαν ενήλικες, θα συνεχίσουν να το αγαπούν και να διαβάζουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε πολύ γι' αυτό. Επενδύεται λοιπόν στις μικρές ηλικίες, αυτές τις τρυφερές ξεχωριστές ηλικίες, όπου αν αποκτήσει ένα παιδί τη σωστή νοοτροπία, νομίζω μετά πορεύεται διαφορετικά στη ζωή. Ακριβώς. Πραγματικά, συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι οι δράσεις αυτές, έτσι να πούμε λίγο την περίοδο που θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ξεκινάμε από την Κυριακή 17 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, όπου είναι ευτυχώς και κλειστά τα σχολεία, επομένως τα παιδιά θα είναι εύκολο να έρθουν σε εμάς. Η πρώτη μας δράση θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού από την εθελόντριά μας, κυρία Γαλάνη Νίκη. Και οι υπόλοιπες τρεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας, από εμένα. Να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι στα προγράμματα αυτά φυσικά και θα τηρηθούν οι ισχύοντες υγειονομικοί κανόνες. Αναλυτικά, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει το πρόγραμμα των δράσεων στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στο librarychania.gr. Ναι. Και φυσικά είναι απαραίτητη και η δήλωση συμμετοχής, γιατί έχουμε περιορισμένο αριθμό παιδιών που μπορούμε να έχουμε στο χώρο μας. Επομένως, δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα των συγκεκριμένων βιβλιοθηκών που θα γίνουν οι δράσεις. Και οπωσδήποτε να σας πω ότι από χθες που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο το πρόγραμμα των δράσεών μας, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Οι θέσεις που έχουν μείνει δεν είναι πάρα πολλές. Όσα παιδάκια δεν καταφέρουν να έρθουν στο χώρο μας σε αυτές τις δράσεις, υποσχόμαστε από τώρα ότι θα γίνουν και άλλες δράσεις. Μάλιστα, επαναληπτικές. Και σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον. Τέλεια. Θα τους συναντήσουμε σίγουρα. Εύρη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας για να δηλώσει κάποιο συμμετοχή από ή να λύσει κάποια απορία, βέβαια. Τώρα. Φυσικά. Θα σας δώσω και τα δύο τηλέφωνα. Το τηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταλού είναι το 28210997787 και στο κινητό τηλέφωνο 697-464-7556. Αυτό για τη δράση που θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Σταλού. Και για την Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας, για τις υπόλοιπες τρεις δράσεις, μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 821-3-41-221. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάλι από τη σειρά μου να σας ευχηθώ, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με αγάπη, χαρά, υγεία και χαμόγελα πολλά, χαμόγελα παιδικά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλές γιορτές.